Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε από πίσω μου αθηναϊκό φόντο, αφού όπως γνωρίζετε γυρίσαμε από Καβάλα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζω και προσαρμόζομαι. Κάθε αρχή και δύσκολη, όμως παρόλα αυτά με σώζει το γεγονός ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγω και εκτός Αθηνών. Οπότε σιγά σιγά, αλλά πιστέψτε με ότι αυτή τη φορά είμαι λίγο καλύτερα μέσα μου όσον αφορά τον αποχαιρετισμό μου από την Καβάλα. Επειδή λοιπόν τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, σε αυτό το βίντεο, όπως βλέπεις και στον τίτλο, σου έχω τα αγαπημένα του καλοκαιριού. Έβαλα πάρα πολλά προϊόντα, αγόρασα πολλά προϊόντα και αυτή τη φορά, οπότε είμαι έτοιμη για να σου πω τη γνώμη μου και για ποιον λόγο τα αγάπησα. Οπότε μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάτε και την κουδουνίτσα δίπλα για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη. Να με κάνετε, είδατε, μου έχει μείνει. Να μου κάνετε εγγραφή αν θέλετε στα social media και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, πριν αρχίσω να σας δείχνω τα αγαπημένα μου προϊόντα για το καλοκαίρι, ήθελα να σας πω σε όλους καλή χρονιά. Και ιδίως στα παιδάκια μας. Καλή χρονιά. Δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως ό,τι είναι να γίνει, κρατάω το χαμόγελό μου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αρχίζω με skincare, άλλωστε αγαπάω skincare, αγαπάω φροντίδα προσώπου και έτσι αγάπησα παιδιά αυτό εδώ πέρα το gel καθαρισμού από Garnier. Έχει εκχύλισμα μέσα aloes veras και είναι για καλονικά αλλά και για μεικτά δέρματα. Αρχικά δεν πίστευα ότι λειτουργήσε τόσο πολύ καλά στο πρόσωπό μου. Το πήρα για να καθαρίζω το πρόσωπό μου και το πρωί και το βράδυ, αλλά όχι για να κάνω ντεμακιάζ. Εξάλλου δεν λέει κάτι για αντιμακιγιάζ. Το δοκίμασα παρόλα αυτά για να σας πω τη γνώμη μου και μπορώ να σου πω ότι όχι, όντως δεν είναι για αντιμακιγιάζ γιατί τσούζει πάρα πολύ τα μάτια. Όμως για τη λειτουργία που ήθελα εγώ να του κάνω και για το πρωί και για το βράδυ, αυτό το προϊόν, παιδιά, με άριστα το 10, του δίνω 10 όμως. Δεύτερο προϊόν το οποίο μου έκλεψε την καρδιά για αυτό το καλοκαίρι είναι αυτή εδώ πέρα η κρεμούλα από Oriflame. Ήταν ένα πακετάκι που μου ήρθε από μια κοπέλα στο Instagram που την είχα γνωρίσει και ήταν αντιπρόσωπος της Oriflame και είπα ναι, γιατί όχι, να γνωρίσω κι εγώ κάποια από τα προϊόντα. Έτσι κι εγώ λοιπόν αγάπησα αυτή εδώ πέρα την τζελάτη κρέμα, θα ήθελα να πω, η οποία είναι τόσο τέλεια γιατί πολύ απλά έχει αλόι. Αυτό συνεπάγεται ότι μου έδινε μία δροσιά στο πρόσωπό μου το πρωί. Ουσιαστικά τη χρησιμοποιούσα ως ενυδατική, ως πρωινή, όχι όμως βραδινή, γιατί γενικά εγώ το βράδυ πέφτουν λίγο πιο τούμπανο πάνω μου προϊόντα. Όμως παρόλα αυτά τη χρησιμοποιούσα και πριν το μακιγιάζ και με βοηθούσε πάρα πολύ έτσι να υπάρχει μια ενυδάτωση στο πρόσωπό μου και μυρίζει τόσο ευχάριστα αλόι και αυτή η μυρωδιά. Βασικά αυτό το βίντεο θα κάνει πάρα πολύ, θα το δείτε με αλόι, με αγκούρια, με γιαούρτια γιατί ήταν καλοκαίρι και ήθελα πάρα πολύ τη δροσιά. Οπότε όταν έβλεπα αλόι βέρα, αγκουράκι και όχι τζατζικάκι, γενικά όλα δροσιά, εκεί ήμουνα. Πάρα πολύ καλή και κούτσικη και εννοείται ότι τα περισσότερα προϊόντα που θα σας δείξω. Ναι. Φορές έχω πει ότι πρέπει να έχω αθόρυβο το κινητό μου όταν γράφω βίντεο. Τι άξιζε ο ήχος του κινητού μου ήταν η φωτεινούλα μου, η φωτεινή δροσιά. Έκανα σήμερα το μακιγιάζ της που είχε δείξει στο προηγούμενο βίντεο της και μου έστειλε μήνυμα να μου πει ότι μου πάει τόσο πολύ και αυτά. Λοιπόν, φεύγω γιατί και εγώ αυτά δεν τα μπορώ πολύ. Ξέρετε, κοκκινίζω. Το επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω, κορίτσια μου, είναι αυτό εδώ πέρα το Micellar από Bioten. Ένα Micellar σε μορφή spray. Έτσι, πρώτη φορά το έχω δει. Συνήθως είχα τα μπουκαλάκια, έβαζα και αυτά. Όταν το είχα πάρει, λέω τώρα πώς θα το διαχειριστώ, δηλαδή θα με βολέψει η μορφή spray ή όχι. Γενικά εγώ να ξέρετε ότι είμαι φαν σε μορφή spray όσον αφορά κάποια προϊόντα. Έτσι που λέτε, για να μην σας τα απολογώ, το αγόρασα και μπορώ να σου πω ότι το ευχαριστήθηκα στη λειτουργία του γιατί είναι πολύ απλά το θέμα. Φσιτ, σε ό,τι ποσότητα θέλεις βγάζεις εσύ, ανάλογα, είτε έχεις αδιάβροχα προϊόντα είτε έχεις κανονικά προϊόντα, παίρνεις μετά το δίσκο του μακιγιάζ και τσακ, όλα με μία. Ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε τίποτα. Κανονικά. Πάρα πολύ εύκολο και λειτουργικό προϊόν. Οπότε, 10. 10!
Και επειδή από την αρχή του βίντεο πιάσαμε το πρόσωπο, εννοείται ότι θα σας δείξω την αγαπημένη μου μάσκα για αυτό το καλοκαίρι. Είναι από ApiVita, αυτό εδώ πέρα το δροσιστικό εργαλείο, κορίτσια, δηλαδή μετά τον ήλιο. Η αλήθεια είναι, να σου πω, ότι ήταν ελάχιστες φορές που πήγαινα πρωί για μπάνιο. Αν θυμάστε, είχα πάει στην Αθήνα, τσουρουφλίστηκα με μία φίλη μου από το πρωί μέχρι το απόγευμα, εκεί δηλαδή τι κατάλαβα πολύ καλά τη λειτουργία της. Παιδιά, αυτή η δροσιά, άσε που όλα τα είχα στο ψυγείο, δεν ξέρω να σας το πω, έχω παθαίνω και λίγο αλσχάιμερ τον τελευταίο καιρό, Παναγία μου. Λοιπόν, τόσο δροσιά, τόσο τέλεια, τόσο εύκολη στην εφαρμογή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μία μάσκα, η οποία είναι μάσκα ενυδάτωσης με αλόι. Το θέμα είναι ότι δεν σου προσφέρει μόνο ενυδάτωση, φιλενάδα, αλλά σου προσφέρει και δροσιά, γιατί εκείνη την ώρα καίγεσαι από τον ήλιο, έχεις κάνει τα πάντα και θέλεις λίγο έτσι να δροσιστείς. Την ευχαριστήθηκα, άσε που αφαιρείται και πανεύκολα, την ευχαριστήθηκα, μπράβο ApiVita. Και για να φύγουμε λίγο από την ενυδάτωση, αλλά θα μείνουμε πάλι στο πρόσωπο, έχω να σου πω, κορίτσια, ότι αγάπησα αυτό εδώ πέρα το αντιλιακό από τη Fresiter, αλλά είναι με χρώμα. Λοιπόν, γενικά είχα κάνει στο παρελθόν ένα βίντεο που σου έλεγα αντιλιακό σκέτο ή αντιλιακό με χρώμα. Παίζει τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βάζουν περισσότερα χρωστικά, δεν σε προστατεύει 100% το αντιλιακό με χρώμα. Όμως παρόλα αυτά, εδώ μιλάμε για ένα αντιλιακό το οποίο είναι 3-1. Και τι εννοώ 3-1 και γιατί το αγάπησα. Λειτουργεί με μια φόρμουλα, με μια καινούργια καινοτομία, το οποίο ναι, μεν σε προστατεύει πάρα πολύ. Είναι 50 συν φιλενάδα ο δείκτης. Σου δίνει την ενυδάτωση που πρέπει να προσφέρει ένα αντιλιακό, αλλά σε καλύπτει για την φωτογύρανση και την φωτοχρόνωση. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Γενικά όμως σε καλύπτει, είναι 3-1 και λειτουργεί μόνο σε ένα μπουκαλάκι αντιλιακού. Παιδιά, τι να σου πω. Πρώτα απ' όλα, το χρώμα καλύπτει όλους τους τύπους του δέρματος. Γενικά τα καλύπτει όλα τα χρώματα. Ουσιαστικά, εσύ δεν περιμένεις τώρα να είναι η σούπερ καλυπτικότητα, να σε καλύψει, ξέρω εγώ, στα σπυράκια, να σου καλύψει την ακμή. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Μιλάμε, ναι, μεν να έχεις ένα αντιλιακό να σε προστατεύει, δεν να έχεις όμως και ένα χρώμα να μην βγαίνεις άγχρωμη έτσι έξω από το σπίτι σου. Η αλήθεια είναι, κορίτσια, ότι εγώ στην παραλία, όχι, αυτό δεν το έβαζα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος καλή ώρα τώρα που έχω air condition και με τόσα φώτα εδώ πέρα γύρω μου έχω λιώσει. Το έβαζα το απόγευμα που πήγαινα για καφεδάκι, για κάποια αγορά, το χρησιμοποιούσα ως καθημερινό make-up. Τι να σου πω τώρα, από πού να αρχίσω, φιλενάδα, και να σου πω και γιατί το αγάπησα τόσο πολύ και είμαι τρελαμένη και σου λέω τόση ώρα γι' αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά, αφού μου λέγανε καλή, τι ωραία που μυρίζεις, και ερχόντουσαν και, δηλαδή ήταν τρελή φάση. Δηλαδή είχα πάρει και το άσπρο και μπορώ να σου πω ότι το άσπρο δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Το άσπρο μου έβγαζε πάρα πολύ έντονη λιπαρότητα, κάτι το οποίο εγώ αυτό δεν το βρήκα σε αυτό εδώ πέρα το μπουκάλι με τη μαύρη συσκευασία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στα μάτια δεν επιχείρησα να το βάλω, γιατί τσούσει πάρα πολύ, το ξέρω δηλαδή, την είχα πάθει με το άσπρο, δεν το διακινδύνευσα. Δεν βγάζει λιπαρότητα και το καλύτερο είναι ότι είναι ματ, το τελείωμά του είναι ματ. Δεν κολλάει, παιδιά, δηλαδή υπάρχει μια ομοιομορφία μετά, θες να βάλεις και λίγο πουδρίτσα, θέλεις να βάλεις και λίγο bronzer, φανταστικό! Πάμε τώρα να σας πω για δύο προϊόντα After Sun. Στο After Sun, εδώ μέσα στο σπίτι μου, έχω μια μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Γιατί προφανώς δεν περίμενα να τελειώσει το ένα και έπαιρνα. Προφανώς έβρισκα κάποια τέλεια προσφορά, γιατί η μεγαλύτερη γκάμα μου είναι από Καροτέν. Όμως παρόλα αυτά, έχω να σου πω ότι μου πήρανε τα μυαλά δύο προϊόντα αυτή τη φορά. Το ένα είναι από Aeolia Cosmetics. Είναι New Arrival που έβγαλε η Aeolia. Με αυτό εδώ πέρα το After Sun, το οποίο έχει μέσα γιαούρτι, aloe vera και cucumber, δηλαδή αγκούρι. Παρόλα αυτά όμως, καλύτερα ένα After Sun το βάζεις κατ' εμέ στο ψυγείο, οπότε μετά που έρχεσαι στην παραλία και τσουρουφλίζεσαι, το βάζεις κατευθείαν και κάπως ανακουφίζεσαι. Το, να σου πούμε στην αλήθεια όμως, ότι αν έχεις καρά κατσουφλιαστεί ένα πράγμα, τι να σου κάνει και το After Sun. Όμως παρόλα αυτά, εγώ το αγάπησα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο, ναι, μεν έχει αυτά εδώ πέρα τα
3 απαραίτητα συστατικά για να σου ανακουφίσει την εκείνη την ώρα την επιδερμίδα, να σου ενυδατώσει εκείνη την ώρα την επιδερμίδα, εκείνη όμως την ώρα. Εγώ καταλάβαινα ότι θυμάστε κάτι τσιχλίτσες που τα βάζες ή κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι καραμελάκια που τα βάζες στο στόμα σου και αυτά κάνανε ένα μπαμ, δηλαδή και σου κάνανε λίγο τα χείλη, λες και σκάγανε ρε παιδί μου από το πουθενά και σου πρίζανε και λίγο τα χείλια σαν δυόσμο. Ξαφνικά εκεί που έβαζα το after sun, κορίτσια μου, ένα αίσθημα, κάτι σαν κάψιμο. Και έλεγα στην αρχή, τι γίνεται τώρα, τι φας. Όμως παρόλα αυτά, αυτό το κάψιμο, αυτή η αίσθηση δροσιάς, μέντας να το πω, δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς ενημερώστε με, αν το έχετε πάρει και εσείς το αιώλι, αυτό το συγκεκριμένο, το after sun, πείτε μου λίγο τη φάση και αν το έχετε αισθανθεί αυτό. Παιδιά, δηλαδή ήτανε όλα τα λεφτά. Εγώ με το που το δοκίμασα, όταν σας το έκανα stories, είχα καταλάβει ότι με αυτό το προϊόν θα αγαπηθούμε και αγαπηθήκαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είμαι και συγκράτητη, πήρα ακόμα ένα after sun, το οποίο είναι από Dallon αυτή τη φορά, και εννοείται ότι είναι ένα after sun σε gel μορφή όμως, όχι δηλαδή σε κρεμμόδες όπως είναι το προηγούμενο. Με aloe vera, όπως βλέπεις, aloe vera gel, το οποίο και αυτό μπαίνοντας στο ψυγείο, όταν ερχόμουν από την πυραλία, μου πρόσφερε τόσο πολύ δροσιά. Η διαφορά μεταξύ τους ήταν ότι αυτό μου πρόσφερε κάτι σε κρέμα και αυτό μου πρόσφερε κάτι σε τζέλ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτά τα προϊόντα. Όμως εγώ εκείνη την ώρα ήθελα δροσιά και την έπαιρνα τη δροσιά. Γι' αυτό κιόλας τα αγάπησα και τα δύο τα προϊόντα. Έχω να σου πω ότι εννοείται ότι και τα δύο τα έβαζα και στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Επόμενο προϊόν που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν αυτό εδώ πέρα, το scrub από Aeolia. Μιλάμε για ένα scrub, παιδιά, ένα προϊόν το οποίο είναι gel απολέψεις σώματος, προφανώς, το οποίο έχει μέσα αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, αλάτι, μαύρη και καστανή ζάχαρη. Και γενικά, λοιπόν, άκου να δεις τώρα εγώ γιατί το αγάπησα. Κάποιοι μπορεί αυτό που θα πω να μην τους αρέσει. Λοιπόν, αυτό το προϊόν, ναι μεν είναι scrub, αλλά μιλάμε για σούπερ ενυδάτωση, που όταν μετά κάνεις την απολέπισή σου και μετά κάνεις το αφρόλουτρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να έχεις τα μέγιστα αποτελέσματα, καλό είναι να μην κάνεις το κεφάλι σου πρώτα, δηλαδή να μην λούζεις το κεφάλι και πέφτουν τα υγρά στοιχεία πάνω στο σώμα σου, γιατί για να κάνεις μια σωστή απολέμηση, κατ' εμέ, και το έχω συζητήσει κιόλας και με άλλες κοπέλες, καλό είναι να είναι στεγνό το σώμα σου, να βάλεις κατευθείαν τους κόκκους, να τρίψεις το σωματάκι σου και μετά να αρχίσεις το λούσιμο από το κεφάλι για να μην πέσει καθόλου υγρό στοιχείο. Λοιπόν, με αυτό το προϊόν έχω να σου πω ότι μετά, αφού κάνεις το αφρόλουτρο σου και έχεις ξεπληθεί, σου αφήνει λάδι. Εμένα το συγκεκριμένο το λάδι αυτό, επειδή έχει μέσα δύο λάδια όπως σας είπα, μου άρεσε. Κάνεις δηλαδή, ξεβγάζεσαι και βλέπεις λίγο τις φουσκάλες από το λάδι. Εμένα αυτό μου άρεσε. Γιατί? Γιατί δεν έμπαινα μετά στη διαδικασία όταν το χρησιμοποιούσα μία φορά την εβδομάδα να βάλω κάτι ενυδατικό μετά. Δεν χρησιμοποιούσα κάποια μποντιλοσιόν ή κάποια κρέμα ή κάποιο βούτυρο. Καλά, βούτυρο το καλοκαίρι με τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται, φιλενάδα, να βάλεις κάποιο προϊόν μετά. Η μυρωδιά του δεν υπάρχει γενικά. Είναι ένα τέλειο προϊόν για μένα. Την Aeolia. Γενικά η Aeolia είναι μία από τις αγαπημένες μου εταιρείες, το έχω ξαναπεί, όπως και η Dallon φυσικά, αλλά δεν υπάρχει, σας λέω, τα σπάει. Και τώρα που μιλάμε για scrub, δεν είμαι γενικά στη φάση που μου σκάνε εύκολα τα χείλη, αλλά τι έγινε φέτος. Λοιπόν, όταν πήγαινα στην Καβάλα, αλλά και τώρα που ερχόμουν στην Αθήνα, όταν οδηγούσα μόνη μου, επειδή είχα την αγωνία και πρώτη φορά στην Εθνική μόνη μου με τόσα χιλιόμετρα, ήμουνα στη φάση έτσι. Συνέχεια. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μου γίνουν λίγο τα χείλια κάπως. Είχα βγάλει κάποια πραγματάκια εδώ. Δεν είχαν σκάσει μεν, αλλά ήταν σαν να υπήρχαν κάποιες. Ούτε πληγές ήταν. Αλλά ήταν κάτι πράγματα στρογγυλά, τα οποία λες και ήταν σαν καπάκι στο χείλι μου και φυσικά με ενοχλούσε. Οπότε και εγώ μπήκα στη διαδικασία να κάνω scrub χειλιών, το οποίο. Ναι, μεν μου έφερνε μια επούλωση, μια ενυδάτωση. Γι' αυτό και εγώ καταχάρηκα για αυτές τις μέρες που ταλαιπωρούμουν πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα, το scrub το χιλιό.
προϊόν, το οποίο είναι μια καινούργια καινοτομία από την Essence. Είναι με καρύδα, είναι, η κόκκι του είναι πάρα πάρα πολύ λεπτή. Μου άρεσαν πάρα πολύ, εννοείται ότι το ξεύγαζα μετά, αλλά και να μην το ξεύγαζα δεν θα είχα κάποια ενόχληση. Όμως παρόλα αυτά, επειδή λοιπόν μπήκα στη διαδικασία του ερεθισμού και έπρεπε να βρω κι εγώ τη λύση μου, δοκίμασα πάρα πάρα πολλά μπαλμ, πάρα πάρα πολλά μπαλμ. Λοιπόν, τη σωτηρία μου, κορίτσια, τη βρήκα, γι' αυτό κιόλας το έβαλα σε αυτό το βίντεο με τα αγαπημένα. Είναι αυτό εδώ πέρα το lip balm με γεύση πορτοκάλι. Από όλα τα balm που δοκίμασα, έτσι, γιατί δοκίμασα πάρα πολύ, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ενόχληση στα χείλη μου και πρέπει εσείς που με παρακολουθείτε στο Instagram, σας το είχα πει κιόλας όταν είχα έρθει από Καβάλα εδώ στην Αθήνα. Οπότε με όλα αυτά που δοκίμασα, κατέληξα και αγάπησα αυτό εδώ πέρα το balm, το οποίο είναι σε μορφή κεραλιφής. Αλλά τι έγινε, επειδή ήταν εδώ πέρα στην Αθήνα, προφανώς με τη ζέστη, έλειωσε, έτσι, οπότε ήταν αποπαχύρευστο, έγινε πιο αραιή η μορφή του, η σύστασή του, να στο πω και έτσι. Βέβαια, παρόλα αυτά, επειδή είναι πιο πυκνό από ένα άλλο balm, αυτό με έκανε καλά. Καλά, παιδιά, μυρίζει πορτοκάλι, μυρίζει βούτυρο καριτέ, μυρίζει, είναι πάρα 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 πολύ παχύ. Σαν συμβουλή έχω να σας πω ότι να προτιμάτε τα προϊόντα που είναι σε κεραλιφή, γιατί πιστεύω ότι σου κάνουν πιο γρήγορα την επούλωσή σου. Δηλαδή, τα χρειάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Τα χρειάστηκα. Και έτσι, αυτό το συγκεκριμένο, το lip balm, είναι από φυσικά προϊόντα και καλλιντικά. Το είχα κάνει, θυμάμαι, και διαγωνισμό στο Instagram. Γι' αυτό λοιπόν το αγάπησα, πραγματικά. Πάμε τώρα σε προϊόντα καλλιντικών. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβαλα και πάρα πάρα πολλά, κορίτσια. Γενικά, το καλοκαίρι δεν μπορώ να βαφτώ έτσι όπως θέλω, γιατί λιώνω υπερβολικά. Και επειδή το καλοκαίρι αυτό την έφαγα στις παραλίες, δεν μπορώ να πω ότι έβαλα και πάρα πολλά προϊόντα. Όμως την ημέρα που βαφόμουν, μου πήρανε τα γκαρδιά, εννοείται τα δύο προϊόντα που πήρα από την υπέρλαμπρη αυτή προσφορά, το μείον 50%, τι ήταν και αυτό, η MAC. Και έτσι και εγώ δοκίμασα αυτό εδώ πέρα, το high-end, το make-up από MAC, το οποίο το πήρα σε ροδακινή τόνους, γιατί ήξερα ότι μαυρίζω. Τέλος, το συγκεκριμένο είναι από την σειρά AA9, το NW25, το έβαλα στη βάφτιση. Η βάφτιση ήταν 9 Αυγούστου. Ναι, μεν είχε πάρα πάρα πολύ δροσιά, όπως είδα τις φωτογραφίες στο Instagram, αλλά δεν έπαψε να είναι καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, δεν μου έβγαλε καθόλου λιπαρότητα, καθόλου, γιατί πολύ απλά, πέρα ότι έβαλα το MAC, το make-up, είχα βάλει και αυτό, κορίτσια μου, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι το fix και primer μαζί και τα πάντα και όλα. Μυρίζει καρύδα, δεν μυρίζει συνέχεια καρύδα, μπορεί να ήταν ενοχλητική η ένταση της καρύδας. Οπότε εκείνη την ώρα που κάνεις το ψιψιτ, αν ενδιαφέρεστε, εκείνη την ώρα μυρίζει καρύδα. Είναι ένα fix το οποίο εμένα, επειδή έχω δοκιμάσει και άλλα fix, δεν με τραβούσε τόσο συγκεκριμένο. Είναι φανταστικό, δηλαδή όντως, ρε παιδί μου, όταν δίνεις κάποια χρήματα παραπάνω, αν και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, φάση και αντιφάση, γιατί υπάρχουν προϊόντα high-end το οποίο κλαις τα λεφτά σου και δίνεις για drugstore τώρα προϊόντα και όντως αξίζουν παραπάνω. Αλλά αυτή η αγορά μου, μπορώ να πω ότι δεν την έχω μετανιώσει καθόλου, εννοείται, και την αγάπησα προφανώς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν μακιγιάς, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Το είχα πάρει από τη 7 Days. Είναι το Illuminated Me 4x1 Illuminating Faces Fluid στο χρώμα σαμπανί. Είναι το 01. Το έβαζα μέσα στο make-up, το έχω βάλει και στο make-up της MAC, αλλά γενικά το έβαζα και στο καθημερινό μου, το οποίο ήταν το Greedy. Μου έδινε τη λάμψη και τη φρεσκάδα την οποία την ήθελα. Μου άρεσε τόσο πολύ, που αυτό που ήθελα εγώ στην προκειμένη φάση το έπαιρνα. Οπότε είναι ένα φανταστικό προϊόν. Τα επόμενα προϊόντα είναι ρουζάκια. Ρουζάκια από Essence, από ένα πρόσφατο πακέτο που μου έστειλε Essence. Αυτά εδώ πέρα, τα οποία όπως διακρίνεις, αυτό με το βλέπεις έτσι, μου έπεσε κάτω και το έφτιαξα. Και αυτό το οποίο όταν τα κουνάς παίρνουν διάφορους ηριδισμούς. Τώρα για το καλοκαίρι, κορίτσια, ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Το συγκεκριμένο είναι από τη σειρά Blush Lighter. Αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο είναι το 04 Peachy Town και αυτό εδώ πέρα είναι το 03 Classic Sunburst. Φανταστικά, υπέροχα και πάρα πολύ οικονομικά, όπως γνωρίζετε, η αγαπημένη μας η Essence.
δεν έχω λόγια. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω πάρα πολλούς πόρους, οπότε δεν με πείραζε στο να αναδείξω τα μιλαράκια μου. Μου ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το αποτέλεσμα και τώρα βασικά το φοράω. Τα αγάπησα και πάρα πολύ ωραίες οι συσκευασίες, χωράγανε παντού, ξέρετε τώρα. Τελευταίο προϊόν και καταϊδρωμένο, έχω να σου πω ότι αγάπησα αυτό εδώ πέρα το highlighter. Είναι το glow, είναι το highlight kit που με ρωτήσατε στο Instagram και όντως λάμπιστρε κοπελιά. Και ναι, είναι αυτό εδώ πέρα το kit. Το συγκεκριμένο είναι το Golden Delights. Εντάξει, προσφέρει απίστευτο highlighting στο πρόσωπό σου. Είναι από την MUA. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Εγώ διάλεξα να πάρω και τις τρεις αυτές αποχρώσεις. Δεν πήρα κάποιο άλλο μαζί μου highlighter. Όχι, πήρα και ένα υγρό highlighter. Okay, αλλά αυτή τη λάμψη που βλέπετε στο Instagram, με αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό kit το έκανα. Αυτά ήταν τα προϊόντα που αγάπησα. Σαν τελευταίο έλειωσα και στο Netflix, το αγαπημένο μου ήταν το Glow Up. Είδα και τη season 2. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, εντάξει, δηλαδή οι άνθρωποι είναι άλλο level, άλλο τελείως, αυτή η δημιουργία. Γενικά, εντάξει, και εγώ έτσι προετοιμάζω τώρα τον εαυτό μου, 14 του μηνός, θα αρχίσω και εγώ τα μαθήματα του μακιγιάζ με την Εβουλίτα. Την Εβουλίτα την γνώρισα εδώ πέρα στο YouTube. Και μετά εννοείται ότι γίναμε φίλες και στο Instagram. Άνοιξε κοπέλα το δικό της στο στούντιο και 14 Σεπτέμβρη και εγώ θα πηγαίνω μαθήματα, έτσι λίγο να το πάω λίγο και πιο μπροστά το μακιγιάζ. Έχω τελειώσει μακιγιάζ στη Σιβινιτανίδιο το 1999, καταλαβαίνεις τώρα, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα κάνω κάποια νέα αρχή και εγώ στο χώρο του μακιγιάζ. Οπότε θέλω λίγο έτσι να το δουλέψω παράλληλα με τον νύχι, να δουλεύω και νύχια και μακιγιάζ. Οπότε αυτά ήταν τα αγαπημένα προϊόντα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να χτυπάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα βίντεο της Bella Mary. Να με ακολουθείτε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο επόμενο βίντεο θα είναι vlog, γιατί θα είμαι στο νησί. Θα γυρίσω από το νησί, θα σας φτιάξω το βλογκάκι μου και θα ανέβει. Μέχρι τότε λοιπόν, φιλάκια πολλά. Να περνάτε τέλεια.